Είναι έκθεση στο Μουσείο Γκράμι στο Λος Άντζελες, ρίχνει μια καινούρια ματιά στη χρυσή εποχή της μουσικής της Καλιφόρνιας, στη δεκαετία του 60 και του 70, τότε που η ζωή ήταν ανέμελη και η μουσική πολύ δημιουργική. Η μουσική αυτή σκηνή αποκαλείται Laurel Canyon, χάρη στην ομώνυμη περιοχή που βρίσκεται στους λόφους του Hollywood στο Λος Άντζελες, η οποία αποτέλεσε την έδρα πολλών μουσικών όπως οι Frank Zappa, Jim Morrison, Birds και Buffalo Springfield. Αυτή η έκθεση είναι ενδιαφέρουσα επειδή καταφέραμε να συνεργαστούμε με πολλούς καλλιτέχνες που ζουν ακόμα στην περιοχή του Λος Άντζελες. Γι' αυτό και θα δείτε τις κιθάρες του Frank Zappa, θα δείτε επίσης την κουνιστή πολυθρόνα της Cass Elliot από τους The Mamas and the Papas, στίχους του Jim Morrison, το κανονάκι με συγχορδίες του John Sebastian, δηλαδή πολλά αντικείμενα και τεχνουργήματα, διάφορα επίσης πολύ μέσα. Έχουμε επίσης απίστευτες φωτογραφίες, ίσως του καλύτερου φωτογράφου που απαθανάτησε ποτέ το Λος Άντζελες, δηλαδή του Henry Dills. Οι φωτογραφίες του Dills, που ήταν ένας από τους επίσημους φωτογράφους του Woodstock, αποτυπώνουν με εξαιρετικό τρόπο όλες τις πτυχές της μουσικής σκηνής της Καλιφόρνιας που άκμασε τη δεκαετία του 60 και του 70. Το Laurel Canyon αποτέλεσε το επίκεντρο της μουσικής δημιουργίας για δεκάδες πασίγνωστους μουσικούς που βρήκαν εκεί το τέλειο καταφύγιο για να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους ανάμεσα σε πολυάριθμους άλλους συναδέλφους τους, που αποτελούν πλέον σημαντικά κεφάλαια της ιστορίας της μουσικής. Ο Harvey Kubernick γράφει για τη συγκεκριμένη μουσική σκηνή τα τελευταία 40 χρόνια και είναι ο συγγραφέας του βιβλίου «Το Κάνιον των Ονείρων, η μαγεία και η μουσική του Laurel Canyon». Ήταν μια περιοχή χαλαρή, ένα μέρος που είχε όμως τα βασικά χαρακτηριστικά της πυκνοδομημένης πόλης. Υπήρχε τρελή δημιουργικότητα, ελευθερία και αποτελούσε το προάστιο που έμεναν διάφοροι για πολύ χρόνο εκείνη την περίοδο. Υπήρχε έντονη μουσική όσμωση. Μερικοί από τους μουσικούς ήρθαν εδώ από τα δυτικά. Βρήκαν την απαραίτητη ελευθερία για να δημιουργήσουν και να ζήσουν, αλλά και για να ξαναφτιάξουν τις ζωές τους. Η έκθεση California Dreaming, η ήχη του Laurel Canyon 1965-1977 στο Μουσείο Γκράμι του Λος Άντζελες διαρκεί μέχρι τις 30 Νοεμβρίου.